αυτό. Γιάννα Βασιλείου μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννα. Πολύ καλώς σε βρήκα. Είναι τόσο σύγχρονο, τόσο μοντέρνο. Ταυτόχρονα βγάζει και κάτι. Δεν ξέρω, η μελωδία, κάτι πιο. Εντάξει, Μιχάλης Χατζηγιάννης, στη σύνθεση τη μελωδία, στους στίχους η Ελένη Γιαννατσούλια. Εντάξει, τι να πρωτοπώ. Ήταν σίγουρη επιτυχία. Και μαθαίνεται και πολύ γρήγορα και εύκολα. Δηλαδή, δύο φορές να το ακούσεις, σου μένει. Ωραίο είναι αυτό το εύπεπτο που λες. Ναι. Για πες, πώς νιώθεις και για αυτή τη συνεργασία με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, αλλά και για το τραγούδι, στραγούδι. Κοίταξε, ο Μιχάλης ήταν ανέκαθεν η μουσική μου αγάπη, οπότε χρυσό. Κοίτα, ήταν οι δύο πλευρές, Ρουβάς και Χατζηγιάννης. Ήμασταν, αυτές που ήμασταν με τον Χατζηγιάννη και άλλες συνεργασίες. Ήμουν η Χατζηγιάννη. Και εγώ. Οπότε, ξέρεις, ο ερχομός του στην καριέρα μου πια, στον δρόμο μου το μουσικό, είναι πάρα πολύ σημαντικός και συγκινητικός για μένα. Έγινε μέσω της Ελένης της Γιαννατσούλια. Τη είπα ότι λένε, λέω, πω, γράφεις με τον Μιχάλη πολλά τραγούδια τα λοιπά και τον αγαπώ τόσο πολύ, θέλω πολύ να τον γνωρίσω. Και μου λέει, κλείσε Γιάννα. Με παίρνει λίγο μετά η Ελένη και μου λέει, Γιάννα, μου είπε ο Μιχάλης ότι θέλει πολύ να σου γράψουμε ένα τραγούδι μαζί. Εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, ήμουν σοκαρισμένη, πάρα πολύ χαρούμενη. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το παραλίγωμα. Πήγε στη διαδικασία να σε ακούσει πρώτα, του έστειλε ένα. Ναι, είχε ακούσει τη δουλειά μας, οπότε έγραψε κάτι που θεώρησε ότι θα ταιριάζει πιο πολύ στη φωνή μου και την προσωπικότητά μου. Αυτό θες να κάνεις. Αυτό το είδος, αυτό το στυλ, έτσι και μουσικοχορευτικό. Βλέπω εδώ και στο βίντεο κλιπ, κάνεις και χορογραφία. Δηλαδή δεν είναι ένα απλό βίντεο κλιπ, έχει πέσει σοβαρή δουλειά. Κοίταξε, θα σου πω, νομίζω ότι θέλω να κάνω ό,τι μου βγαίνει έτσι αυθόρμητα και ό,τι έρχεται με πολύ ωραία ενέργεια στο δρόμο μου. Δεν θέλω πια να κατηγοριοποιώ, κάνω αυτό, κάνω εκείνο. Ούτως ή άλλως και το πρόγραμμά μου στο live έχει πολλά διαφορετικά ακούσματα, από πιο pop σε πιο λαϊκά. Ό,τι ακούμε οι νέοι άνθρωποι του σήμερα στη χώρα μας. Πώς ξεκίνησες, πώς ήρθε στη ζωή σου η μουσική, πότε είπες ότι εγώ. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Θέλω πολύ, πολύ αυτό μικρή. Να κάνω. Πολύ, πολύ μικρή, να σου πω την αλήθεια. Είχα εντοπίσει ότι έχω μια κλίση προς το τραγούδι. Επομένως, επέλεξα και να σπουδάσω μουσική. Και έτσι εξής. Βήμα-βήμα, κάπως εξελίσσονταν πάντα τα πράγματα για μένα. Πολύ στοχοπροσιλωμένα πάντα. Είχες ξεκινήσει μαθήματα, δεν ξέρω, κάποιο μουσικό όργανο. Ναι, ξεκίνησα με το πιάνο, μετά ήρθε και η κιθάρα, ήταν τα θεωρητικά. Ξέρεις, το παιδάκι με το πιάνο, το κοριτσάκι που λένε, με το πιάνο. Φαντάζομαι είναι αρκετά δύσκολο να κυνηγάς ένα τέτοιο όνειρο. Έχουμε καταλάβει όλοι πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, γενικά στο καλλιτεχνικό χώρο. Παρ' όλα αυτά, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω νέους και όχι μόνο ανθρώπους που κυνηγούν το όνειρό τους, το παλεύουν, το προσπαθούν, γιατί νομίζω αυτή είναι και η αξία. Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι κάθε. Τέρμα και όπου σε πάει. Έτσι κι αλλιώς θα σε πάει μετά από κάποιο σημείο. Ο κάθε κλάδος έχει τις δυσκολίες του. Οπότε σίγουρα πρέπει ο καθένας να επιλέγει αυτό που πραγματικά τον κάνει ευτυχισμένο, που παίρνει ζωή μέσα από αυτό. Σε αυτό που λένε ότι όταν κάνεις το χόμπι σου δουλειά. Νομίζω ότι πρέπει αυτό να ισχύει για όλους μας, για να ζούμε μια όμορφη καθημερινότητα. Είναι εύκολο όμως να κάνεις αυτό το χόμπι επάγγελμα και να βιοπορίζεις από αυτό. Έχει τις δυσκολίες του στη δισκογραφία του 2024, όπως πολύ καλά ξέρεις. Νομίζω ότι άμα κανείς πατάει στην αλήθεια του και προχωράει σταθερά με σεβασμό προς τους ανθρώπους που έρχονται στον δρόμο του και έτσι με ωραία ενέργεια, ότι ξέρεις, προχωράμε. Έχεις τώρα κάποιο live που ετοιμάζεις, μπορούμε να έρθουμε να σε απολαύσουμε, να σε ακούσουμε. Έρχεται τη Δευτέρα μια πάρα πολύ σημαντική φιλανθρωπική συναυλία. Θα είμαστε παρέα με πολλούς εξαιρετικούς συναδέλφους καλλιτέχνες στο Κατράκιο. Τη Δευτέρα αυτή που μας έρχεται στις 8 η ώρα. Βλέπουμε τώρα για την αφίσα της εκδήλωση. Αφιερωμένη σε όλες τις γυναίκες που έφυγαν από τη ζωή από ενδοοικογενειακή βία. Σωστά. Και είναι μια πάρα πολύ σημαντική και μεγάλη εκδήλωση πραγματικά. Μπράβο σε όλους τους εντελεστές. Έτσι, ενώνουμε τις φωνές μας όλοι μαζί για να καταπολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών. Και νομίζω ότι είναι χρέος όλων των καλλιτεχνών να είμαστε μαζί με όλους τους συλλόγους και όπως κάνουμε τέτοιες προσπάθειες. Το πιστεύω πάρα πολύ. Το παραλίγο να είναι καλοτάξιδο, αν και νομίζω ότι ήδη έχει βρει το δρόμο του και ταξιδεύει. Μπορούμε να το βρούμε, φαντάζομαι, σε όλες τις πλατφόρμες, παντού. Ναι, Spotify, φυσικά. Ψάξτε παραλίγο, Γιάννα Βασιλείου. Και για τα νεότερα, για ό,τι καινούριο, εμείς εδώ θα είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Γιάννα, πολύ.